Για δέκατη χρονιά πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός το πρωί της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής. Αισιόδοξη δήλωση η μία από τις διαχειρίστριες, Στέλλα Στοίκου, καθώς κάθε χρόνο αυξάνονται τα μέλη της ομάδας και έρχονται περισσότερες γυναίκες για δημόσιο θυλασμό. Είναι θελοντική ομάδα που ανήκει στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ομάδων Θυλασμού. Είναι η δέκατη χρονιά που πανελλαδικά διοργανώνεται ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός. Είναι επαιτειακός. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί τις πρώτες χρονιές που συναντιόμασταν και που οργανώναμε αυτή την εκδήλωση ήμασταν λίγες κοπέλες γιατί υπήρχε ο δισταγμός του να βγουν. Πολλές δεν θυλάζανε καν, δεν γνωρίζανε ότι υπάρχει ομάδα, ότι μπορεί να βοηθήσει μια μαμά την άλλη. Όσο περνάνε τα χρόνια όλο και αυξάνονται οι μαμάδες, το μήνυμα περνάει περισσότερο. Οι επαγγελματίες υγείας θέλουν και οι ίδιοι πλέον να ενημερωθούν για το θυλασμό, παρακολουθούν σεμινάρια. Φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι που γιορτάζουμε αυτή την... Και η ίδια ομάδα δημιουργούσε σεμινάρια. Και η ίδια η ομάδα. Και εμείς όποτε μπορούμε κάνουμε συναντήσεις και ανταλλάζουμε απόψεις, εμπειρίες. Είμαστε μαμάδες όλες στην ομάδα που έχουμε θυλάσει τα παιδιά μας, άλλες με ευκολία, άλλες με λιγότερο ευκολία και βρήκαμε αρκετές δυσκολίες, αλλά προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε αυτό που γινόταν παλιά, που η μια μαμά στη γειτονιά και στην οικογένεια βοηθούσε την νέα μαμά που ερχόταν στη γειτονιά ή στο σπίτι. Θέλουμε να καλύψουμε το κενό της γνώσης που παλιά το μετέδιδε η μάνα στην κόρη, τόνισε χαρακτηριστικά το μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Πόπη Δαμιανίδου. Ο κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Βοηθάμε μία την άλλη να βοηθήσει. Παλιά ο θυλασμός ήταν από μητέρα, από γιαγιά σε μάνα, από σε κόρη, από μάνα σε κόρη. Τώρα είμαστε εμείς να καλύψουμε αυτό το κενό.